Η ενίσχυση των πολιτιστικών δομών της περιοχής των Ιωαννίνων αλλά και θέματα πολιτισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης και ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ. Ο Υφυπουργός κάνει τριήμερη περιοδία στην περιοχή και έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα την ανάπτυξη της δυναμικής μέσα από το πρόγραμμα χειροτεχνίας. Στη διάρκεια της συνάντησης που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης, συζητήθηκαν και τα προβλήματα των πολιτιστικών δομών που λειτουργούν στο Δήμο. Προβλήματα που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα περιοριστικά μέτρα που ίσχυσαν λόγω της πανδημίας και που είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κόσμου και άρα των εσόδων των δομών. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ, δήλωσε ότι τα Γιάννενα έχουν τεράστια παράδοση στον πολιτισμό αλλά και μεγάλη δυναμική. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα χειροτεχνίας που αναπτύσσει το Υπουργείο Πολιτισμού και το οποίο επικεντρώνεται στην ξυλοκλυπτική, την υφαντουργία αλλά και την κεραμική. Τα Γιάννενα έχουν εξάλλου μια τεράστια παράδοση στον πολιτισμό στην Ήπειρο και γενικότερα πανελλαδικά και επίσης έχουν και μια δυναμική ανεπτυγμένη τόσο στον δημόσιο τομέα, στα δημόσια πολιτιστικά δρόμενα αλλά και στα ιδιωτικά. Αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση που έχει να κάνει προφανώς με το σύγχρονο πολιτισμό, με τις εκφράσεις του, το θέατρο, το χορό, τα εικαστικά, αλλά και όλο το κομμάτι της λεγόμενης δημιουργικής οικονομίας, το οποίο αναπτύσσεται πλέον δυναμικά, μέσα στο οποίο εντάσσεται και η χειροτεχνία. Το Ταμείο Ανάκαμψης μας έχει δώσει την πολιτεία κάποια επιπλέον εργαλεία με το οποίο μπορούμε πραγματικά να συνεργαστούμε με τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας μέσα από τον πολιτισμό και να δούμε και τρόπους σύμπραξης και συνέργειας. Είναι γνωστό ότι σε ό,τι αφορά το σύγχρονο πολιτισμό είναι έτσι δομημένη η πολιτεία που κυρίως αποτελεί ευθύνη των Δήμων. Επομένως, εμείς ως Υπουργείο Πολιτισμού, διαχρονικά, αλλά και τώρα πιο εμφατικά πλέον, ερχόμαστε ως, ας το πούμε, κοινωνοί, αλλά και ως υποστηρικτές των προσπαθειών του κάθε Δήμου. Και ο Δήμος Ιωαννιτών συγκεκριμένα έχει επενδύσει πάρα πολύ στο κομμάτι του πολιτισμού. Είναι από τους Δήμους εκείνους που πραγματικά έχουν αφιερώσει και προσπάθεια και πόρους οικονομικούς στο κομμάτι αυτό και όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, αναζητούμε τους ιδανικούς τρόπους σύμπραξης ούτως ώστε απ' τη μία να μεγιστοποιηθούν τα ωφέλη για τους πολίτες, τους δημότες και αφετέρου να δούμε σημεία τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω, να δώσουμε λύσεις σε τυχόν ζητήματα και να βρούμε ακριβώς τον ιδανικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το θετικό αποτέλεσμα. Ερωτηθείς για τη δυνατότητα ανάπτυξης κλάδου αργυροτεχνίας, ο κύριος Γιατρομανολάκης δεν το απέκλεισε, αλλά δεν το ανέταξε και στις άμεσες προτεραιότητες. Ένα πεδίο στο οποίο η περιοχή έχει μια τεράστια και πολύ σημαντική παράδοση. Η πρώτη φάση του προγράμματος χειροτεχνίας που αναπτύσσουμε, επειδή είναι κάτι που το ξεκινάμε ουσιαστικά δυστυχώς από το μηδέν, εστιάζει σε τρεις τομείς, ξύλο, υφαντουργία και κεραμική αγκιοπλαστική. Κοιτάμε όμως για την πόλη των Ιωαννίνων σε αυτή τη φάση το κομμάτι της υφαντικής και ελπίζω ότι, και από, είναι, αν θέλετε, ήταν και ένας από τους λόγους της επίσκεψης και ελπίζω ότι σήμερα και μέσα από τις άλλες συναντήσεις που θα έχουμε θα το οριμάσουμε ώστε να δούμε πώς μπορεί πραγματικά να δημιουργηθεί μια σχολή με πιστοποίηση στο κομμάτι της υφαντουργίας. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ υποστήριξε ότι η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και με αποτελέσματα, όπως είπε, για τις μελλοντικές δράσεις μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου. Μια προγραμματισμένη επίσκεψη ήταν, αν θέλετε, ανταπόδοση της δικής μου επίσκεψης πριν λίγους μήνες στο γραφείο του για να συζητήσουμε ευρύτερα για τα προβλήματα του πολιτισμού, των πολιτιστικών μας δομών, του Πνευματικού Κέντρου, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, αλλά προβλήματα που έχουν σχέση με την πινακοθήκη, με την χειροτεχνία στην ευρύτερη περιοχή, να δούμε, να κωδικοποιήσουμε τα προβλήματα, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις και την δυνατότητα στήριξης από την πλευρά του Υπουργείου προς τις πολιτιστικές δομές της ευρύτερης περιοχής. Γόνιμη συζήτηση είχε ο Υφυπουργός με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχρημάνη λίγη ώρα αργότερα. Οι δύο άντρες συζήτησαν τις δυνατότητες ανάπτυξης των χειροτεχνικών επαγγελμάτων
που κάποτε γνώρισαν μεγάλη άνθηση στην περιοχή των Ιωαννίνων και ευρύτερα στον Εμμό. Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε από τον κύριο Καχρημάνη για πολλά επαγγέλματα που με την πάροδο των ετών παραγκονίστηκαν, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην αργυροτεχνία. Ο κύριος Γιατρομανουλάκης στάθηκε στο καλό κλίμα της συζήτησης και στο πεδίο συνεργασιών, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Καχρημάνης ευχαρίστησε τον Υφυπουργό με τον οποίο αναμένεται να έχει συνεχή επικοινωνία προκειμένου να πάρουν σάρκα και οστά τα σχέδια τα οποία συζήτησαν. Ευχαριστώ για τη συζήτηση που κάναμε, γιατί ξέρετε, η Ήπειρος για μένα είναι η πατρίδα της χειροτεχνίας σε πάρα πολλά θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι από εδώ ξεκύρισαν οι αργυροχρυσοχώοι. Αυτοί που φτιάχναν εκείνα τα χρόνια τις κάπες για όλον τον κόσμο, μέχρι και για το στρατό του Ναπολέοντα, από τα χωριά που είμαστε εμείς. Ξυλογλύπτες, ξυλοργοί, ποιοτικοί σε όλα, οι πετράδες. Έχουμε από τα Τζουμέρκα μέχρι τα Μαστοροχώρια και την ευρύτερη περιοχή που φτιάχναν όλα τα γεφύρια του κόσμου. Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση. Εμείς θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που βοηθάει τη χειροτεχνία στον τόπο μας και χαίρομαι που σε πάρα πολλά θέματα έχουμε τις ίδιες απόψεις. Που η Ήπειρος έχει τεράστια παράδοση σε ένα πλήθος χειροτεχνικών επαγγελμάτων, αλλά μπορεί να είναι και μια δύναμη ανάπτυξης και προοπτικής για το σήμερα και για το αύριο. Αυτή είναι η προσέγγιση μας, αυτή συζητήσαμε με τον Περιφερειάρχη και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βρήκαμε όχι μόνο ευήκο ΑΟΤΑ, αλλά και στήριξη. Περιγράψαμε στον Περιφερειάρχη ποιο είναι το πλάνο για την περιφέρεια της Ηπείρου σε σχέση με τη χειροτεχνία και νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε ουσιαστικά προκειμένου να προχωρήσουμε τις δουλειές που θέλουμε, πρώτα στα κομμάτια που ήδη σχεδιάζουμε, δηλαδή στο κομμάτι της φαντουργίας και του ξύλου, αλλά, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, να εμπλουτίσουμε όλο αυτό το κομμάτι και με άλλα παραδοσιακά υπηρώτικα επαγγέλματα χειροτεχνικά, όπως είναι η αργυροχρυσοχοΐα ή η πέτρα.